When you're sick as a dog, you say, darling, I've got to make it. Even if you vote and then pass away, it's worth it. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να κάνει ακόμα και μακάβρια αστεία για να πείσει τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν τις πολικές θερμοκρασίες και να προσέλθουν στις κάλπες για τις πρώτες προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών που διεξάγονται σήμερα στην Αϊόβα. So you be safe and all, you're going to be safe. And again, all indoors, it's going to be all indoors, but you got to get up, you got to vote. Because it has nothing to do with anything but taking our nation back, and that's the biggest thing there is. This record-breaking cold and those icy roads, factors the campaigns cannot control, though all of them are working to make sure their supporters at least have reliable transportation. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το απόλυτο φαβορί, με το 48% των ερωτηθέντων να τον προτιμάει. Μοναδικό σαμποτέρ του μπορεί να αποδειχθεί ο καιρός, καθώς η πολιτεία πλήττεται από χιονοθύελλα και το θερμόμετρο αναμένεται να πέσει στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Will the cold affect your voters? Well, we have a lot of tremendous support. But it's nasty out there. Βασική αντίπαλη του 77χρονου πρώην Προέδρου είναι η πρώην πρεσβεύτρια των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Νίκη Χέιλι, και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις.